Ο καρκίνος δεν μπορεί να με σταματήσει. Θα συνεχίζω να ονειρεύομαι. Το πάλεψα και νίκησα. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Μας χρειάζουν. Μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε τα ίδια και τις οικογένειές τους. Για να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους το δικαίωμα στη ζωή. Γιατί ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Γίνε και εσύ κρίκος της δικής μας αλυσίδας. Ο αγώνας της λάμψης για τα παιδιά με κακοήθη νοσήματα είναι καθημερινός. Ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε το έργο της λάμψης. Όλοι εμείς, όλοι μαζί, ενωμένοι. Ελάτε να στηρίξουμε τη λάμψη και να πολεμήσουμε μαζί τον παιδικό καρκίνο για να λάμψει ξανά η ζωή των παιδιών μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Υγεία και Ευζήν εδώ από το Euro Channel. Σας υπενθυμίζουμε, είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μια πολύ όμορφη εκπομπή και η συζήτησή μας θα γίνει γύρω από χειρουργικές επεμβάσεις και τρόπους που αντιμετωπίζουμε διάφορους τύπους καρκίνου στον πνεύμονα. Θα έχουμε τις δικές σας ερωτήσεις, θα απαντήσει ο γιατρός. Θα ασχοληθούμε με μια ασθένεια gravis. Είναι μια ασθένεια η οποία πραγματικά μπορεί να μην τη γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Θα μιλήσουμε για το ρόλο της χειρουργικής και τις χειρουργικές τεχνικές που υπάρχουν για την ασθένεια αυτή. Θα μιλήσουμε για το πότε πρέπει να ανησυχήσουμε για θέματα εμόπτυσης από προβλήματα τα οποία μπορεί να είναι βροχίτιδες, πνευμονίες, φυματίωση, οτιδήποτε άλλο, πολύ περιορισμένα. Θα μιλήσουμε για καρκίνο του πνεύμονα γενικά, για πρόγνωση, για θεραπείες, σε τρόπους αντιμετώπισης και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα συνέδριο. Νέα και ενημερώσεις λοιπόν για ημερίδες και συνέδρια που θα γίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνονται σε εξειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές και να σας συστήσω τον καλεσμένο μας, τον γιατρό, τον κύριο Χριστόφορο Φορούλη, ο οποίος είναι θωρακοχειρουργός, είναι καθηγητής θωρακοχειρουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, κυρία Παρκάτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μία ακόμα συζήτηση μαζί εδώ στην εκπομπή μου, γιατί νομίζω ότι κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και μετά από το COVID και μετά από τόσα που έχουμε περάσει και όχι μόνο, είναι σωστό να δώσουμε απαντήσεις στους τηλεθεατές. Και ξεκινώντας τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι πάρα πολύ στοχευμένη, θα ήθελα να μιλήσουμε για τις χειρουργικές επεμβάσεις, αν είναι μία και ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις που γίνονται και όλες αυτές οι τομές που γίνονται στα χειρουργεία. Θα μιλήσουμε για τη θωρακοχειρουργική και γενικά για τον καρκίνο του πνεύμονα και στο πλέον εξειδικευμένος για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, σας ακούμε, γιατρέ, για τον καρκίνο του πνεύμονα που εσείς καθημερινά βλέπετε τέτοια περιστατικά στα χειρουργεία και στο ιατρείο και στα νοσοκομεία. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα? Κύριε Πατκάκη, όπως οι περισσότεροι ξέρουν, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια μάστιγα στη σημερινή εποχή που ζούμε. Και αυτό είναι μια μάστιγα η οποία οφείλεται στο κάπνισμα. Σε ποσοστό πάνω από 90%. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες πέραν του καπνίσματος και ο συνδυασμός αυτών δημιουργεί μια επιδημία καρκίνου του πνεύμονος, η οποία ο καρκίνος του πνεύμονα σήμερα οφείλεται για τους περισσότερους θανάτους από καρκίνο σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα μας. Και είναι επίσης ο πιο συχνός καρκίνος που υπάρχει. Γιατί, ναι, μεν είναι δεύτερο στη συχνότητα. Πρώτος είναι ο προστάτης στους άνδρες, ναι, και ο μαστός στις γυναίκες, αλλά οι άνδρες δεν έχουν μαστό και οι γυναίκες δεν έχουν προστάτη. Επομένως, το συνολικό, το δεύτερος γίνεται πρώτος συνολικά και στα δύο φύλλα. Και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Και είναι ένας καρκίνος ο οποίος δυστυχώς ακόμη, παρόλα τα μοντέρνα μέσα που έχουμε, παρόλα τα καινούργια θεραπείες, δεν έχουμε καταφέρει
να τον θεραπεύσουμε, να τον μειώσετε. Να τον κάνουμε να έχει καλύτερη επιβίωση, σημαντικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ, γιατί όπως είπαμε και στους τηλεθεατές και τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι ανοιχτά για ερωτήσεις του κοινού προς το γιατρό. Σήμερα η συζήτησή μας είναι πολύ στοχευμένη. Όταν κάποιος καταλάβει ότι έχει ένα πρόβλημα καρκίνο στο πνεύμονα, είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε όλα τα στάδια, πώς ξεκινάνε οι εξετάσεις, τι αντιμετώπιση υπάρχει από το γιατρό, τι επιλογή θεραπείας υπάρχει ανάλογα με το τύπο του καρκίνου που υπάρχει. Και να δώσουμε έτσι μια σφαιρική εικόνα, ξεκινώντας λίγο από την αρχή, για τις θεραπείες. Δηλαδή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα χειρουργείο, πρέπει καταρχήν να ξεκινήσουν από κάποιες θεραπείες, οι οποίες μπορεί να είναι είτε τοπικές, είτε πολύ στοχευμένες, ή και τα δύο μαζί, γιατρέ. Πείτε μας κάποια πράγματα. Η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα βασίζεται σε δύο ουσιαστικά πράγματα. Το ένα από αυτά είναι ο ιστολογικός τύπος, όπως είπατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και κυρίως αυτή η διάκριση που γίνεται στο μικροκυταρικό καρκίνωμα και το μη μικροκυταρικό καρκίνωμα. Καθότι το μικροκυταρικό καρκίνωμα είναι ένας όγκος ο οποίος ευθύς εξ αρχής δεν επιδέχεται χειρουργικής θεραπείας, θεωρείται γενικευμένο. Και είναι αντικείμενο κατευθείαν του ογκολόγου. Εμείς παίζουμε μικρό ρόλο σε αυτό το νεόπλασμα, με την έννοια ότι χρησιμοποιούμε τις τεχνικές μας για τη διάγνωση, για να πάρουμε στο τεμάχιο και να, όταν χρειάζεται βέβαια, και να αποδείξουμε ότι πρόκειται για αυτό το καρκίνωμα, το μικροκυταρικό. Στο μη μικροκυταρικό καρκίνωμα τώρα η θεραπεία εξαρτάται κατά βάση από το στάδιο που βρίσκεται η ασθένεια, η νόσος, το νεόπλασμα την ώρα της διάγνωσης. Μάλιστα. Νομίζω ότι πολύ σωστά το θέτετε και εδώ η ερώτηση επόμενη είναι πώς επιλέγουμε μια χειρουργική επέμβαση κατάλληλη για τον κάθε ασθενή και σίγουρα όπως είπατε και εσείς πρέπει να δείξουμε στους τηλεθεατές τι τύπος καρκίνου υπάρχει στον πνεύμονα, ποιο στάδιο βρίσκεται, ποια είναι η θέση και ποια είναι η γενική λειτουργία του πνεύμονα σε κάθε ένα ασθενή και κάθε ένα ας τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο ώστε να καταλάβει και ο κόσμος και σίγουρα έχουμε και κάποιες εικόνες που θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στην εκπομπή για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς βλέπουμε. Όπως βλέπει και το κοινό κύριε Φορούλη, βλέπουμε τον καρκίνο του πνεύμονα σταδιοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση. Ο τύπος του καρκίνου του πνεύμονα, λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε, να διαγνώσουμε τι θεραπεία θα γίνει και τι χειρουργείο θα γίνει. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, οι οποίες μας δείχνουν και μία ρομποτική χειρουργική, γιατρέ. Αυτό μάλλον είναι μία... Εδώ έχουμε μία ρομποτική αίθουσα. Και πριν είχαμε μία στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Ναι. Μάλιστα. Αυτή εδώ. Πώς γίνεται στοχευμένη σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, τα οποία μετά από τις εξετάσεις... Εδώ οι εικόνες που βλέπουμε, θα τα συζητήσουμε, είναι πλάγιες τομές. Γιατρέ, εξηγήστε μας. Κοιτάξτε, εδώ είναι κάποιες τομές που γίνονται για την αφαίρεση των όγκων του πνεύμονα. Η τομή, όταν χρησιμοποιηθεί ανοιχτή τομή και όχι μια άλλη τεχνική, το μέγεθος της τομής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον όγκο. Υπάρχουν όγκοι οι οποίοι είναι πολύ περιορισμένοι στο πνεύμονα και αν αποφασιστεί να γίνουν με ανοιχτή τομή, οι τομές εκεί είναι μικρές, δεν χρειάζονται μεγάλες τομές. Υπάρχουν όμως καρκινόματα τα οποία έχουν μεγάλη επέκταση τοπική, στα οποία μια ευρεία θωρακοτομή είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί όγκος χωρίς υπολείμματα. Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα τώρα, για μας, για τους χειρουργούς, δυστυχώς το 50% των καρκινομάτων όταν αποκαλύπτονται στις μέρες μας, στη χώρα μας, είναι εκτός των ορίων της χειρουργικής. Και αυτό γιατί το καρκίνωμα έχει επεκταθεί, έχει δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα ή ο ασθενής είναι ακατάλληλος για χειρουργική θεραπεία λόγω των συνοδών προβλημάτων. Μάλιστα. Επειδή εμφανίζεται σε κάπως μεγάλη ηλικία και επειδή το κάπνισμα βλάπτει πολύ και τα αγγεία, οι ασθενείς έχουν συνήθως και στεφανία νόσο, δηλαδή νόσο των αρτηριών της καρδιάς. Έχουν πολλές φορές και αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δηλαδή νόσο των πνευμόνων λειτουργική και επομένως είναι ακατάλληλη για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. Ένα άλλο ποσοστό, 30%, είναι μια ασθένεια που έχει επεκταθεί τοπικά, δηλαδή έχει βγει έξω από τον πνεύμονα, δεν έχει πάει αλλού με μακρινές μεταστάσεις, αλλά έχει δώσει μεταστάσεις εδώ στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου. Οπότε... ή έχει δαγκώσει εντός εισαγωγικών διαιθήσει, λέμε, αλλά αυτό που λέμε δαγκώσει τα γειτονικά
όργανα όπως είναι τα κόκαλα, όπως είναι οι, οι δομές του μεσοθωρακίου, και αυτό το κάνει, ας πούμε, να είναι τοπικά προχωρημένο. Και μόνο ένα 15 με 20% είναι αυτό το οποίο είναι αυτό που λέμε ότι είναι κατευθείαν για μια χειρουργική επέμβαση και βλέπουμε και τι άλλο. Ναι. Δυστυχώς το 80% των περιστατικών βρίσκονται σε ένα τοπίο το οποίο είναι, δεν επιτρέπει χειρουργική επέμβαση, που είναι η καλύτερη θεραπεία, ναι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και ένα άλλο ποσοστό είναι ένα γκρίζο τοπίο που δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσει, τι ακριβώς θεραπεία είναι καλύτερη για αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Ναι. Οπότε, με βάση αυτά που ακούω και που μας λέτε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το στάδιο του καρκίνου, όπως μας είπατε, και βλέπω και εγώ στάδιο 1, στάδιο 2, στάδιο 3. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να συνδυαστούν και με χημειοθεραπεία και με ακτινοβολία, και όλα αυτά δίνουν μία, τέλος πάντων, γραμμή, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε κι εσείς τι ακριβώς πρέπει να γίνει και πώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γιατρέ, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα το τι συμβαίνει πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή, πριν ο ασθενής φτάσει στο χειρουργείο, πρέπει να κάνει και κάποιες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση. Να δώσουμε πληροφορίες στους τηλεθεατές μας που παρακολουθούν πώς κατευθύνεται τον ασθενή ερχόμενο σε εσάς, ανάλογα και με το στάδιο φυσικά που είναι, τι εξετάσεις πρέπει να κάνει. Εμείς, όπως είπαμε και πριν, κυρία Παρκάτη, χρειαζόμαστε καταρχήν, γιατί εμείς βλέπουμε ένα ασθενή που έχει κάποια συμπτώματα που θυμίζουν καρκίνωμα, που είναι, ναι, καπνιστής και έχει και μια σκιά στο πνεύμονα, και πρέπει αυτή τη σκίαση που υπάρχει, γιατί μέχρι να έχουμε μια βιοψία έχουμε μια σκίαση, να την ονοματίσουμε. Δηλαδή να πάρουμε υλικό για ιστολογική εξέταση, που είναι σχεδόν απαραίτητο σήμερα, και να πούμε ότι αυτή η σκίαση καταρχήν είναι καρκίνωμα, και αν είναι καρκίνωμα, είναι μικροκυταρικό καρκίνωμα ή μη μικροκυταρικό καρκίνωμα. Αν είναι μη μικροκυταρικό καρκίνωμα, μετά πρέπει να πάμε στην ενδελεχή σταδιοποίηση, ναι, η οποία απαιτεί μια σειρά από πράγματα. Σήμερα ένα κορυφαίο βοήθημα σε αυτούς τους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν ή που ενδέχεται να χειρουργηθούν είναι το σπινθυρογράφημα ποζιτρόνιων, αυτό που λέμε το PET-CT-SCAN, είναι απαραίτητο, μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Και βεβαίως υπάρχει και η σταδιοποίηση που πρέπει να γίνει για τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, γιατί η ύπαρξη προσβολής αυτών των αδένων ή όχι καθορίζει πάρα πολλά στη θεραπεία. Και βεβαίως μετά, όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία, συγκεντρωνόμαστε σε ένα τυπικό ή άτυπο ογκολογικό συμβούλιο με τους συναδέλφους, ναι, άλλων ειδικοτήτων, ακτινοθεραπευτές, κλινικούς παθολόγους, ογκολόγους, πνευμονολόγους και όλους όσους εμπλέκονται στη θεραπεία του νεοπλάσματος, και αποφασίζουμε, ναι, για το ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για το συγκεκριμένο ασθενή. Εξατομικευμένη επομένως είναι η, ναι, θεραπεία. Ναι, προσπαθούμε να εξατομικεύουμε. Μάλιστα. Εάν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ας προχωρήσουμε λίγο περισσότερο για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί είχαμε δείξει και τις εικόνες για τους διαφόρους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων. Βλέποντας εγώ εδώ τη δική μου βιβλιογραφία, θα πούμε ότι μπορεί να γίνει μια τμηματική εκτομή, εκτομή σφήνας, όπως λέτε και εσείς στη δική σας, ας πούμε, ιατρική ορολογία, η λοβεκτομή, η πνευμονεκτομή. Να μπορέσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το καθένα, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί μπορεί να τα ακούσει για την προσωπική δική του περίπτωση, για κάποιους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα, να καταλάβουμε λίγο τι είναι το καθένα. Ναι, βεβαίως. Ο όγκος του πνεύμονα, όταν επιδέχεται χειρουργικής αντιμετώπισης, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θεωρείται ότι η καλύτερη επέμβαση που υπάρχει σε στάδια χειρουργής σημαίνει να μπορέσει κάποιος να κάνει μία λοβεκτομή, δηλαδή να αφαιρέσει ένα κομμάτι του πνεύμονα ανατομικά, που είναι ο λοβός. Ο δεξιός πνεύμονας έχει τρεις λοβούς, επομένως έχουμε τριών οδών λοβεκτομές, και ο αριστερός πνεύμονας έχει δύο λοβούς, επομένως εκεί έχουμε δύο λοβεκτομές. Ή στη χειρότερη περίπτωση, εάν δεν μπορούμε με ένα κομμάτι, αφαιρώντας ένα κομμάτι του πνεύμονα, να αφαιρέσουμε ριζικά τον όγκο, να αφαιρέσουμε δεξιά δύο κομμάτια ή να αφαιρέσουμε και ολόκληρο το πνεύμονα. Βεβαίως, η αφαίρεση ολόκληρο του πνεύμονα είναι μια βαριά επέμβαση όσον αφορά τις συνέπειες για τον ασθενή, και προσπαθούμε να την αποφεύγουμε, εκτός αν λόγοι ριζικότητας το επιβάλλουν. Αλλά γενικά η πνευμονεκτομή είναι κάτι το οποίο
δεν είμαστε στην ευχάριστη θέση να, όταν το κάνουμε, να, δεν είμαστε σε ευχάριστη θέση να κάνουμε μια πνευμονεκτομή. Μάλιστα. Προσπαθούμε γενικά να την αποφεύγουμε. Τώρα, όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι καταβεβλημένοι, δηλαδή λόγω μεγάλης ηλικίας ή λόγω άλλων προβλημάτων, προσπαθούμε να μειώσουμε ακόμη την έκταση του, του πνευμονικού παρενχήματος, την έκταση του λειτουργικού πνεύμονα, ναι, που αφαιρούμε και κάνουμε αυτές τις εκτομές που είπατε, την τμηματική εκτομή, την τμηματεκτομή, τυπική ή άτυπη, αυτά είναι άλλες λεπτομέρειες τεχνικές οι οποίες νομίζω δεν αφορούν τον κόσμο, αλλά μπορούμε όμως να μειώσουμε την έκταση εκτομής έτσι ώστε να παραμείνει περισσότερο λειτουργικό παρένχημα στον ασθενή. Πέραν αυτών υπάρχουν και εκτεταμένες εκτομές, οι οποίες εφαρμόζονται για τοπικά προχωρημένα νεοπλάσματα, όπου αφαιρούμε το λοβό μαζί με ένα κομμάτι του θωρακικού τυχώματος, δηλαδή με μερικές πλευρές, ή αφαιρούμε τον λοβό μαζί με ένα κομμάτι από το διάφραγμα ή με ένα τμήμα από το περικάρδιο ή με άλλες γειτονικές δομές. Αυτές οι εκτομές βέβαια επιφυλάσσονται για ορισμένες περιπτώσεις και κατ' εξοχήν για πιο νέους ασθενείς, οι οποίοι μπορούν. Και πιο δυνατούς. Ναι, και πιο δυνατούς, ναι, όπως το είπατε. Μάλιστα, ναι, γιατρέ. Καταλαβαίνω τι λέτε και στο σημείο αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τις νέες τεχνικές και τα νέα μηχανήματα που έρχονται στη φαρέτρα των γιατρών της δικής σας ειδικότητας, πόσο σας διευκολύνουν εσάς τα χειρουργεία ή και τους ασθενείς ώστε να έχουν καλύτερη μεταχειρητική κατάσταση οι νέες τεχνολογίες. Η θωρακοχειρουργική είναι μία ευνοημένη ειδικότητα από τους καιρούς, από την τεχνολογική εξέλιξη. Γιατί η εξέλιξη των συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας, αυτού που λέμε του βίντεο, ναι, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε high definition, 4K και τα λοιπά, δηλαδή έχουμε όλο και καλύτερες εικόνες, μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε εγχειρήσεις περιορίζοντας τις τομές που γίνονται στο θωρακικό, ναι, τείχωμα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική με την γενικότερη έννοια ότι η επέμβαση που γίνεται εντός του σώματος είναι ακριβώς η ίδια. Mm-hmm. Αλλά είναι επεμβάσεις περιορισμένης προσπέλασης. Mm-hmm. Δηλαδή αντί να έχεις μια μεγάλη τομή 15, 20, 30 mm-hmm. εκατοστών, έχεις μία ή δύο ή τρεις μικρές τομές ή τέλος πάντων αν χρειάζεσαι κάποια στιγμή υποβοήθηση μια τομή 7-8 εκατοστά, το οποίο βοηθάει σημαντικά στη μεταχειρητική περίοδο του ασθενή υπό την προϋπόθεση ότι το μέσα θα γίνει με τον ίδιο καλό τρόπο. Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι η θωρακοσκοπική χειρουργική, η οποία έχει εξελιχθεί, έχει φτάσει σε επίπεδα μεγάλης ωριμότητας και όλοι τη χρησιμοποιούμε και στην καθημερινή μας πράξη και μάλιστα μας έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Πέραν αυτού τώρα έχετε και το ρομπότ. Έρχεται η ρομποτική χειρουργική, η οποία είναι μια χειρουργική, όπως λέμε, κονσόλας. Δηλαδή, ο χειρουργός δεν είναι στο χειρουργικό τραπέζι. Ναι. Είναι κάπου αλλού, είναι σε μια κονσόλα μακριά από τον ασθενή και πάνω στον ασθενή είναι ο βοηθός και η νοσηλεύτρια. Και εκεί, λοιπόν, με τους ρομποτικούς βραχίονες, με τους βραχίονες, ναι, του ρομπότ, οι οποίοι μπαίνουν, είναι τρεις ή τέσσερις αυτοί και μπαίνουν από μικρές οπές μέσα στον ασθενή, μπορεί να γίνει η επέμβαση με έναν εξαιρετικό τρόπο, με φοβερή ορατότητα, με δυνατότητα να δεις αγωνίες που δεν βλέπεις, με τρομερή ευκρίνεια, με τριζιάστατη απεικόνηση. Είναι πραγματικά μια μεγάλη. Είναι ένα επίτευγμα πάρα πολύ επίτευγμα. Μεγάλο. Βεβαίως υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρία, ναι, Πετκάκη. Καταρχήν υπάρχει ένα πρόβλημα διαθεσιμότητας των ρομποτικών συστημάτων. Ωραία, ναι. Δεν είναι πάρα πολλά διαθέσιμα, ναι, όχι μόνο στη δική μας χώρα, αλλά πιο γενικά. Το δεύτερο είναι ότι έχουν ένα μεγάλο κόστος και στην αγορά και στη συντήρηση, το οποίο μεταφέρεται στις επεμβάσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κόστος και τα αναλώσιμα είναι αρκετά ακριβά, το οποίο μεταφέρεται πάνω στην επέμβαση. Και το τρίτο είναι ότι δυστυχώς οι επεμβάσεις είναι πολύ αργές με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλος χρόνος, δηλαδή εκεί που θα έκανε κάποιος δύο επεμβάσεις, κάνει μία. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία μειονεκτήματα τα οποία σιγά σιγά πιθανότατα θα λυθούν, ναι, με την περαιτέρω ανάπτυξη και καθιέρωση, ναι,
Πάντως, περισσότερο, ναι. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ βάζω πρώτα το κόστος ουσιαστικά. Από ότι καταλαβαίνω, η ευκρίνεια και όλα όσα μπορεί να δώσει μια τέτοιου είδους χειρουργική είναι η καλύτερη μέθοδος, όπως μας λέτε. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πολύ ακριβή μέθοδος, η οποία δεν ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Αν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία ή σε κάποιο νοσοκομείο που βρίσκεστε εκεί, υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν στα ιδιωτικά, στις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν ξέρω αν μπορείτε και εσείς να μας διαφωτίσετε πάνω σε αυτό, αν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα πολλά τέτοια κέντρα τα οποία μπορούν δεν να κάνουν. Υπάρχουν. Είναι δεν κατεξοχήν, υπάρχουν. Είναι κατεξοχήν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά. Αλλά υπάρχει σήμερα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Δηλαδή, είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή για το χειρουργό χειρουργική. Τελικά τι προσφέρει στον ασθενή. Στον ασθενή, ακριβώς αυτό. Τι προσφέρει στον ασθενή. Υποτίθεται ότι ο ασθενής μπορεί να πάει ίσως πιο γρήγορα στο σπίτι, μπορεί να έχει λιγότερο πόνο. Δηλαδή αυτό το οποίο προσφέρει είναι κάτι το οποίο αφορά την άμεση μεταγχειρητική περίοδο των λίγων ημερών. Μάλιστα, γιατρέ. Αλλά και σήμερα μπορώ να σας πω ότι η θωρακοσκοπική χειρουργική, αλλά ακόμη και η ανοιχτή χειρουργική με τις μικρές προσπελάσεις, έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δηλαδή, σε σωστά χέρια, γιατρέ, όταν πάντοτε. Σε σωστά χέρια. Όταν κάναμε εμείς ειδικότητα, δηλαδή ένα ασθενής τη δεκαετία του 90 χρειαζόταν 7 με 10 μέρες εντός νοσοκομείου για μια επέμβαση, την οποία σήμερα, ό,τι και αν χρησιμοποιήσουμε, τις μέρες αυτές έχουμε περιορίσει στις 3-5. Επομένως, υπάρχει εκεί ένα όφελος. Βεβαίως, για τον ασθενή που έχει καρκίνο του πνεύμανα, αυτό πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μετράει στο τέλος, γιατί... Ναι, όλα τα άλλα έχουν προτεραιότητα. Ναι. Να δείτε, να σταδιοποιήσετε, όπως είπατε. Και... Αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικό και πρέπει να αγκαλιάζουμε την τεχνολογία. Σίγουρα, ναι. Και να μην την πυροβολούμε. Ακριβώς να την αγκαλιάζουμε και να την προσπαθούμε να την βάλουμε στην καθημερινή μας πράξη. Συμφωνώ μαζί σας, γιατρέ, γιατί είστε κι εσείς ένας πάρα πολύ δραστήριος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και με όλα αυτά τα συνέδρια που γίνονται. Θα συζητήσουμε παρακάτω και τις ημερίδες που γίνονται. Ενημερώνεται και το κοινό, ενημερώνεται και οι γιατρούς και όλα αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο. Φυσικά, όπως είπαμε, οι νέες τεχνολογίες είναι πάρα πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά, σε διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε χειρουργία, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, τους οποίους εσείς θα μου πείτε εάν πραγματικά φοβάται ο κόσμος, ας πούμε, μετά από ένα χειρουργείο να υπάρχει μία αιμορραγία, μία μόλυνση, πτώση πνεύμωνα, βλάβη στις κοντινές δομές όπως είναι η καρδιά, κίνδυνοι από τη γενική αναισθησία. Όλα αυτά τα φοβάται ο κόσμος, θρόμβοι στο αίμα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ίσως χρειάζεται εμείς με τη δική σας εμπειρία να πείτε στους τηλεθεατές τι συμβαίνει. Υπάρχει αλήθεια ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν μερικούς κινδύνους και υπάρχουν αρκετές επιπλοκές οι οποίες περιγράφονται. Βέβαια, οι επεμβάσεις εδώ γίνονται για μια πάθηση η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά στην ώρα μηδέν, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα γρήγορο θάνατο. Επομένως, το ρίσκο της επέμβασης, το οποίο είναι σχετικά μικρό, δηλαδή για τη λοβεκτομή ο κίνδυνος θανάτου είναι γύρω στο 4, λιγότερο στο 4%, εν τούτης γίνεται για την αντιμετώπιση μιας πάρα πολύ σοβαρής πάθησης, ενός καρκινώματος το οποίο είπαμε ότι είναι πολύ γρήγορα θα μας οδηγήσει σε πολύ μεγάλα προβλήματα, επιπλοκές και θάνατο. Επομένως, υπάρχουν πολλές επιπλοκές εκεί στην αντιμετώπιση. Οι επιπλοκές πρέπει καταρχήν να αποφεύγονται. Δεύτερον, όταν συμβαίνουν, θα πρέπει να γρήγορα να διαγνώσκονται και να αντιμετωπίζονται. Ναι. Γιατί τότε υπάρχει καλή έκβαση. Επομένως, χρειάζεται εμπειρία την πλευρά του γιατρού στην διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι σε αυτή τη χειρουργική, η οποία δυστυχώς, κυρία Πατικάτη, η δική μας χειρουργική είναι βαριά χειρουργική. Βαριά χειρουργική, ακριβώς, ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε και σίγουρα η ανάκτηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε ένα ασθενή, δηλαδή μετά από αυτά που συζητήσαμε, μετά τους κινδύνους, μετά το χειρουργείο, το πώς κάποιος θα ανακτήσει την υγεία του, τις δυνάμεις του. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία εσείς έχετε να επιστήσετε στον κόσμο μας παρακολουθεί σχετικά με το θέμα της ανάκτησης. Πρέπει να είναι πολύ τυπική ασθενής στο θέμα των δικών σας συμβουλών. Πάντοτε, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, όπως ας πούμε το σύνδρομο μεταπνευμονεκτομής ή το σύνδρομο μετά το θωρακικό άλγος, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπω εγώ εδώ σαν μια βιβλιογραφία. Εσείς έχετε να μας πείτε κάποια πράγματα.
Υπάρχουν αυτά που, όπως είπαμε, υπάρχουν κάποιες πρώιμες επιπλοκές που γίνονται τις πρώτες μέρες και υπάρχουν και κάποιες όψιμες επιπλοκές, σαν αυτές που είπατε. Δηλαδή, κάποιος ασθενής μπορεί να έχει ένα χρόνιο άλγος. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το ότι οι ασθενείς με μία θωρακοτομή δεν πονάνε. Και ένας ασθενής ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μικρή προσπέλαση, μια θωρακοσκοπική επέμβαση, έχει πόνο. Γιατί ο πόνος ο μεταγχειρητικός είναι ατομικός. Ο καθένας τον νιώθει διαφορετικά με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του τρόπο και κανένας ασθενής δεν είναι ο ίδιος με τον άλλον. Επίσης, μερικές φορές όταν οι προσπελάσεις ακόμη που είναι μικρές, εν τούτης τα εργαλεία που μπαίνουν ανάμεσα στις πλευρές ερεθίζουν και τα νεύρα και δημιουργούν ένα χρόνιο άλγος. Ευτυχώς. Είναι λίγοι οι ασθενείς που το νιώθουν αυτό. Σιγά σιγά τον επόμενο διάστημα περνάει. Αλλά εμείς αυτό το οποίο θέλουμε από τους ασθενείς μας, οι οποίοι είναι εθισμένοι ως επιτοπλίστων στην νικοτίνη, να μην ξανακαπνίσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να τους συστήσουμε. Και με τη δική μας βοήθεια και με τη δική τους υπομονή, που είναι απαραίτητη, η μεταχειρική περίοδος τελειώνει και... Επομένως, πάλι καλά. Το κάπνισμα έρχεται στην επιφάνεια, γιατρέ, γιατί όπως είπατε και εσείς, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν περάσει μια τέτοια σκληρή δοκιμασία, καλό θα είναι. Να μην ξανακυλήσουν. Να μην ξανακυλήσουν, γιατί ούτως ή άλλως περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα έχουν απεξαρτητοποιηθεί ίσως από τη νικοτίνη και από το κάπνισμα. Επομένως, καλό είναι να το κρατήσουν αυτό. Και έχουμε και κάποιες ερωτήσεις εδώ πάνω στο θέμα αυτό. Πόσο καιρό μένει κάποιος σε ένα νοσοκομείο μετά από μία κανονική χειρουργική επέμβαση στο θώρακα, εξαρτάται, γιατρέ, τώρα πείτε μας. Εξαρτάται από την έκταση της επέμβασης. Ακριβώς, ναι. Και όχι τόσο από την... Η έκταση της επέμβασης καθορίζει και επίσης η ύπαρξη ή όχι μεταχειρητικών επιπλοκών. Αυτά τα δύο είναι αυτά που καθορίζουν το χρόνο που θα παραμείνει ο ασθενής στο νοσοκομείο. Εμείς φροντίζουμε και ενημερώνουμε συστηματικά τους ασθενείς, ειδικά αυτούς που πρόκειται να κάνουν αυτές που είπαμε τις εκτεταμένες εκτομές, με τα μεγάλα προβλήματα, ότι μπορεί να έχουν επιπλοκές και μπορεί να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Ναι. Καταλαβαίνω. Και συνιστούμε σε όλους. Πραγματικά δηλαδή, αυτό το πιστεύω και είναι και ίσως και συστατικό του χαρακτήρα μου, ότι χρειάζεται τεράστια υπομονή σε όλα τα πράγματα. Κατά πόσο μάλλον στο να προσπαθήσει κάποιος να διορθώσει μια μεγάλη βλάβη στην υγεία, όπως είναι ένας όγκος στον πνεύμονα. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο η επέμβαση. Υπάρχει και μια συνέχεια. Πιθανότητα να χρειαστεί να κάνει και περαιτέρω θεραπείες, όπως είναι η χημειοθεραπεία, όπως είναι η εκτινοθεραπεία. Επομένως, αυτό το διάστημα της επέμβασης φαίνεται τελικά ότι ήταν το λίγο και μετά αρχίζουν άλλες θεραπείες οι οποίες κρατάνε μήνες. Επομένως, χρειάζεται υπομονή για να μπορέσει να λύσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πρόβλημα. Μία ακόμη ερώτηση εδώ βλέπω εγώ ότι είναι για το θέμα της αναπνοής μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Κάποιοι βιώνουν το θέμα μιας δυσκολίας στην αναπνοή. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, γιατρέ? Εμείς έχουμε την ικανότητα να έχουμε μία πρόγνωση της μεταχειρητικής κατάστασης. Χρησιμοποιούμε απλά και πολύπλοκα τεστ για να δούμε πώς θα είναι ο ασθενής μετά από αυτή την επέμβαση και τον ενημερώνουμε σχετικά. Συνήθως το πρόβλημα της δυσκολίας στην αναπνοή αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη κάποιο πρόβλημα με την αναπνοή τους πριν. Οι υπόλοιποι γενικά ανέχονται καλά την εκτομή αυτού του κομματιού του πνεύμονα. Βεβαίως, πρόβλημα μπορεί να υπάρξει στο θέμα της πνευμονεκτομής, η οποία πνευμονεκτομή μπορεί να κάνει μία εντός εισαγωγικών αναπνευστική αναπηρία, δηλαδή ο άνθρωπος να μην μπορεί να έχει εύκολη κόπωση και κυρίως να έχει δύσμια στην προσπάθεια, δηλαδή να μην μπορεί να ανεβεί σκάλες, να μην μπορεί να ανεβεί ανηφόρα. Υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο ζωής αυτούς τους ασθενείς, για τους οποίους πάλι ενημερώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι στη χειρουργική θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο του θανάτου, θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο των αναπνευστικών πιθανότατα παρενεργειών που θα έχει η επέμβαση, όπως αυτή που είπαμε να έχει ανάγκη, να μην μπορεί να έχει κόπος. Κάποιες δραστηριότητες και για τον κίνδυνο επίσης που έχει από την καρδιά του, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και όταν τον ενημερώσουμε για όλα αυτά, πρέπει ο ίδιος να αποδεχθεί αυτούς τους κινδύνους,
για να προχωρήσουμε στη χειρουργική επέμβαση, η οποία πρέπει ταυτόχρονα να την ενημερώσουμε ότι είναι μέχρι σήμερα τουλάχιστον η καλύτερη θεραπεία που υπάρχει για τα καρκινόματα του πνεύμονα όταν είναι σε στάδιο που μπορούν να χειρουργηθούν. Μάλιστα. Κλείνοντας και βάζοντας την τελεία εδώ, εγώ πριν τελειώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί τελειώνω το πρώτο μέρος, η πρόληψη, γιατρέ, σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία γενικά είναι στους καπνιστές, ας επιστήσουμε την προσοχή, επειδή το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά και το βλέπετε μέσα στα νοσοκομεία, χειρουργία, ιατρία. Η πρόληψη είναι μια μέθοδος η οποία νομίζω για όλο τον κόσμο πρέπει να ισχύει και όχι μόνο για τους καπνιστές. Και σαν πρόληψη, τι θα έπρεπε κάθε ένας υγιής άνθρωπος καταρχήν να κάνει για τον εαυτό του, ώστε να φροντίσει λίγο τους πνεύμονές του? Καταρχήν να μην καπνίζει. Αυτό είναι το παριθμό 1. Συνήθως όποιος δεν καπνίζει δεν έχει προβλήματα με τους πνεύμονες. Συνήθως. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν παθήσεις οι οποίες εξελίσσονται, ας πούμε, όπως είναι η κυστική ίνωση ή κάποιες άλλες, αλλά αυτό είναι σπάνιο. Επομένως, πάθηση στο πνεύμονα ίσον κάπνισμα για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για τους ασθενείς οι οποίοι επιμένουν να καπνίζουν, υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος μετά τα 50-55, έτσι ώστε αν εμφανιστεί ένας καρκίνος του πνεύμονα να τον διαγνώσουμε στο πολύ αρχικό στάδιο, εκεί που η χειρουργική αφαίρεση έχει ποσοστά ίασης 90%. Επομένως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα εργασίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, στην οποία συμμετέχουμε κι εμείς, έτσι ώστε να βρούμε ποια είναι τα κριτήρια για να κάνουν οι ασθενείς μας αυτούς τους προληπτικούς ελέγχους και να ανακαλύψουμε τον καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμα στάδια. Αυτό είναι μια διαδικασία, η οποία θα βρίσκεται σε διαδικασία, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και συντόμως θα υπάρχουν και προτάσεις προς το Υπουργείο για να μπορέσει αυτή η αξιονική τομογραφία χαμηλής ζώσης ακτινοβολίας να εγκρίνεται από τα ταμεία και να μπορούν αυτοί που τη χρειάζονται να την κάνουν. Συγχαρητήρια. Είναι εξαιρετική αυτή η προσπάθεια από ό,τι βλέπω και για όλο τον κόσμο που μας ακούει, και σίγουρα οι απλές ψηφιακές ακτινογραφίες που γίνονται σαν ένας παλός τρόπος είναι μία μέθοδος η οποία πραγματικά πρέπει να μην αμελούμε να κάνουμε όποτε μας το συστήνει ο γιατρός. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Η κουβέντα μας θα συνεχιστεί πάνω στο θέμα με τον ίδιο το γιατρό. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλοι μας. Φίλοι μου, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως σας είπαμε, συζητάμε σήμερα για θέματα χειρουργικής αντιμετώπισης των πνεύμονα με προβλήματα του καρκίνου. Μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο καθηγητής Χριστόφορος Φορούλης, θωρακοχειρουργός. Να πω ότι είστε και στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης σίγουρα, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, αν δεν το έχω πει στην αρχή. Γιατρέ, πραγματικά η συζήτησή μας εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και τις ερωτήσεις, οποίες απαντήσαμε στους τηλεθεατές στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και να συζητήσουμε λίγο το θέμα της χειρουργικής αντιμετώπισης πάνω στη μυασθένεια γκράβις, χειρουργικές τεχνικές, τι ακριβώς είναι ο όρος αυτός, τι συμβαίνει όταν κάποιος του λέει ότι έχεις αυτό το σύμπτωμα, αυτή την ασθένεια. Η μυασθένεια γκράβις είναι μια... Κατά βάση είναι μια νευρολογική πάθηση, δηλαδή οι ασθενείς απευθύνονται πρώτα σε νευρολόγο. Ναι. Είναι μια νευρομυϊκή νόσος, όπως λέγεται, στην οποία κάποια αντισώματα μπλοκάρουν τις θέσεις της ακετιλχολίνης και έτσι δεν δουλεύει καλά η νευρομυϊκή σύναψη. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία ποικίλουν σε βαρύτητα. Υπάρχουν διάφορες μορφές της μυασθένειας, από πολύ απλή, που είναι μια απλή οφθαλμική νόσος, δηλαδή ξυπνάει κάποιος καλά και σιγά σιγά αρχίζει να νιώθει μια κόπωση στα βλέφαρά του, η οποία είναι αυτή η οφθαλμική μορφή, ναι, η πιο απλή κτλ. Και εν συνεχεία αυτό μπορεί να προχωράει, μπορεί να πνίγει από την αρχή λίγο πιο έκδηλη, να έχει μια δυσκαταποσία μετά προς το μεσημέρι, ναι, να έχει μια κόπωση στα χέρια, στους ώμους. Μεγαλώνει επομένως, ναι, αυτά. Και πάμε βέβαια σε πιο βαριές μορφές, οι οποίες ας πούμε είναι τελείως αντικείμενο της νευρολογίας. Αυτή είναι μια ασθένεια η οποία εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες από τις σπάνιες ασθένειες που εμφανίζεται με 1 προς 2 στις
στις γυναίκες. Αυτό, γιατρέ. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει εξήγηση, εξήγηση, όχι. Μάλιστα. Και είναι, είναι αυτοάνωσο αυτό, γιατί αυτά που μας είπατε στην αρχή κατά βάση ίσως ήταν κάποια συμπτώματα, μας είπατε ότι μπορεί να είναι και αυτοάνωση η κατάσταση μερικές φορές. Ναι, είναι παραγωγή αντισωμάτων. Μάλιστα, ναι. Αυτό μπορεί να οφείλεται, μπορεί να οφείλεται στην υπερλειτουργία του θύμου αδένα, ναι, ο οποίος κανονικά μετά από μια ηλικία αρχίζει σιγά σιγά και υποστρέφει και δεν είναι λειτουργικός. Από σε μια υπερπλασία και υπερλειτουργία του θύμου αδένα, όταν δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, ή μπορεί να οφείλεται σε ένα όγκο που αναπτύσσεται. Α, μάλιστα, στο εδώ θύμου είναι αδένα, στο δικό σας, από το και λέγεται θύμωμα. Μάλιστα. Αυτοί οι όγκοι συνδέονται συχνά με την μυασθένεια γκράβης. Επομένως, στη δική σας κατηγορία ιατρικών πράξεων, εκεί υπάρχει ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Καταρχήν τα συμπτώματα, μας είπατε κάποια συμπτώματα που ένας ασθενής μπορεί να έχει γενικευμένα, αλλά όταν προχωράει αυτό μπορεί να παρουσιαστεί κάποιος όγκος. Μας είπατε σε κάποιο μεσοθωράκιο, συμπρόστιο σημείο, πού μπορεί να παρουσιαστεί ένας τέτοιος όγκος, εκεί που μπαίνει η δική σας πλέον συνεισφορά σαν θωρακοχειρουργός. Εμείς καταρχήν, οι ασθενείς αυτοί ξεκινάνε την διερεύνησή τους από σε νευρολόγους, ναι, οι οποίοι οφείλουν, όταν έχουμε μια μυασθένεια, οφείλουμε να αποκλείσουμε το θύμωμα. Ναι. Ότι δεν υπάρχει κάποιος όγκος στο θύμω αδένα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνεται μια αξονική τομογραφία θώρακα ή ίσως και μια μαγνητική, αν χρειαστεί, περαιτέρω διευκρινήσεις, έτσι ώστε να αποκλείσουμε σαν αίτιο της μυασθένειας το θύμωμα ή ίσως και κάποιο καρκίνο του πνεύμονα που μερικές φορές λειτουργεί και κάνει κάποια μυασθενικά συμπτώματα, τα οποία είναι, ναι, παρόμοια, αλλά δεν είναι ίδια με αυτά της μυασθένειας γκράβης. Επομένως, πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη του θυμώματος σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Ναι. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω γενικά για τη χειρουργική, εφόσον μιλήσαμε λίγο για τον τρόπο που κάποιος μπορεί να ανιχνεύσει αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μας είπατε με τις αξονικές. Τώρα, όσον αφορά τις χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιείτε για την ασθένεια αυτή, μπορεί να είναι διατραχυλική, διαστερνική, ναι, θωρακοσκοπική και ρομποτική τεχνική, διαβάζω εγώ και νομίζω ότι θα, ναι, μπορούσατε να μας εξηγήσετε τις τεχνικές. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος της θυμεκτομής, δηλαδή της εκτομής του θύμου αδένα, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει θύμωμα όπου επιβάλλεται να γίνει, δεν είναι ξεκάθαρος, μάλιστα, για τη θεραπεία της μυασθένειας γκράβης. Ναι. Στο πολύ αρχικό αυτό στάδιο, στην οφθαλμική μορφή, η πρόγνωση είναι καλή και η θυμεκτομή δεν έχει καταρχήν ένδειξη. Υπάρχουν αυτές οι άλλες μορφές της ήπιας μυασθένειας, που κάνει αυτά τα περισσότερα, ναι, συμπτώματα από την οφθαλμική μορφή, με δυσκολία στην κατάποση, με δυσκολία στην ομιλία, με την πάροδο της ημέρας, όπου εκεί, εφόσον τα συμπτώματα δεν χρονολογούνται από μακρόν και εφόσον τα φάρμακα που δίνονται είναι αρκετά, έτσι, ναι, ώστε να μπορούμε να, γιατί μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα φάρμακα που δίνει ο νευρολόγος, τότε μπορούμε να συζητήσουμε τη διενέργεια της θυμεκτομής. Ναι. Τη θυμεκτομή, επομένως, τη διενεργούμε σε πιο προχωρημένες καταστάσεις, όχι σε ασθενείς πάνω από 60 ετών, διότι εκεί έχει αποδειχθεί ότι δεν προσφέρει κάτι, και σε βεβαίως την περίπτωση θυμώματος. Τώρα, όταν αποφασίσουμε να την κάνουμε, τη θυμεκτομή, και εδώ υπάρχει μια πλειάδα τεχνικών. Ναι. Η κλασική τεχνική ήταν η full στερνοτομή, η πλήρη στερνοτομή, δηλαδή η διατομή του στέρνου, όπως γίνεται ακριβώς σε μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Αυτό θεωρείται σήμερα ότι είναι, καταρχήν προσφέρει η μέση στερνοδομή πολύ καλό πεδίο εργασίας, ναι, και η θυμεκτομή είναι πλήρης, αλλά οπωσδήποτε σε έναν νέο άνθρωπο, γιατί λέμε ότι 20 με 40 ετών εκεί είναι οι ασθενείς που μάλλον θα χρειαστεί να χειρουργηθούν με μια ασθένεια, σε έναν νέο άνθρωπο και ειδικά αφού είναι και κοπέλες. Ναι, είναι και το αισθητικό που είναι και το αισθητικό κομμάτι. Γιατρέ, ναι. Αν και προσπαθούμε τη μέση στερνοτομή να την κάνουμε όσο το δυνατόν μικρότερη, παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι μια μέση στερνοτομή. Έχουμε εναλλακτικές όμως σήμερα. Ναι. Όπως συζητήσατε και πριν, έχουμε εναλλακτικές. Η παριθμόν εναλλακτική είναι η θωρακοσκοπική χειρουργική και όχι, ναι, η ρομποτική, η οποία
με δύο μικρές τομές στο πλάγιο θωρακικό τείχωμα, δεξιά ή αριστερά ή και από τις δύο πλευρές, αναλόγως όπως το επιλέγει ο χειρουργός και αναλόγως με τις ενδείξεις που έχει για να χειρουργήσει αυτή την πάθηση, μπορεί να βγάλει το θύμα αδένα, ασφαλώς, με πολύ καλά αποτελέσματα. Βεβαίως η ρομποτική χειρουργική πάλι έρχεται και εδώ, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι μια υπερβολική τεχνική για το είδος της επέμβασης. Μάλιστα. Και βεβαίως κοστοβόρος, όπως είπατε, και βεβαίως μη διαθέσιμη παντού. Συμφωνώ μαζί σας, επομένως το θέμα αυτό το έχουμε προσπεράσει και εδώ βλέπω εγώ ότι υπάρχουν και κάποια στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τη μυασθένεια και την εγκυμοσύνη. Γιατρέ, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να παρουσιαστεί μυασθένεια. Βεβαίως, μόνο που τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα η εξέλιξη αυτής της μυασθένειας είναι απρόβλεπτη στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξατομικεύεται η αντιμετώπιση. Επομένως, έχουμε τα ποσοστά εδώ, τα οποία δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο να τα αναφέραμε, απλώς αυτό θέλαμε λίγο να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές. Τώρα, το θέμα, αν το έχουμε καλύψει, θα ήθελα να προχωρήσουμε, όπως είπαμε, και στους τηλεθεατές μας, για κάποια προβλήματα που πολύ συχνά αντιμετωπίζονται σε κόσμο και έχουν σαν κύριο θέμα την αιμόπτυση. Πώς θα το αναφέρατε εσείς στους τηλεθεατές? Α, ναι. Η λέξη αιμόπτυση, ναι, σημαίνει αιμοπτύο. Ναι. Το πιο συχνό αυτό που υπάρχει, αυτό για το οποίο έρχονται οι ασθενείς, στην πράξη είναι τα αιμόφυρτα πτύελα. Δηλαδή, μάλιστα, το να υπάρχουν κοιλίδες αίματος ή και κάποιο αίμα μέσα σε πτύελα. Ναι. Πάνω σε αυτό εγώ θα ήθελα να πω ότι μπορεί να είναι κάτι από το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, γιατί μπορεί να είναι είτε από τους πνεύμονες στο κατώτερο, αλλά από το ανώτερο μπορεί να οφείλεται στο λαιμό, στο φάριγγα, στο λάριγγα. Πώς τα εξηγούμε αυτά λίγο στους τηλεθεατές για να τους ησυχάσουμε? Όταν κάποιος εμφανίσει αιμόφυρτα πτύελα, έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, για να μην πω ότι έχει χτυπήσει μια πολύ μεγάλη καμπάνα. Ναι. Έτσι, γιατί τα αιμόφυρτα πτύελα ή η αιμόπτυση η ίδια αποτελούν την εκδήλωση ενός σοβαρού προβλήματος, ειδικά σε καπνιστές που είναι πάνω από 50 χρονών, και το πιο συχνό είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Βέβαια, και η οξία βρονχίτιδα μπορεί να κάνει κάποια αιμόφυρτα πτύελα στις εξάρσεις της, πάλι σε καπνιστές οι οποίοι υπάρχει φλεγμονή στο τραχιοβροχικό δέντρο. Και βεβαίως μπορεί κάποιος να το περιορίζει το κάπνισμα εκείνες μέρες, σίγουρα δεν το κόβει, το ερεθίζει και με το κάπνισμα, και έτσι μπορεί να κάνει κάποια αιμόφυρτα. Αλλά αυτό είναι αυτό που δεν απασχολεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί για την ύπαρξη κάποιου όγκου στο τραχιοβροχικό δέντρο ή στους πνεύμονες. Είπατε εσείς ακριβώς αυτό. Εγώ έχω να συμπληρώσω ανάλογα φυσικά με τις αιτίες, γιατί εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει και, όπως είπατε εσείς, καρκίνος στο πνεύμονα. Μπορεί να υπάρχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια φυματίωση, πνευμονική εμβολή, πνευμονικό ίδημα, χίλια δύο πράγματα τα οποία τρομάζουν τον κόσμο και θα λέγαμε ότι το κάθε είναι και λίγο διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε ξεχωριστά όταν υπάρχει μια πνευμονία ή μια βροχίτιδα, τι θα κάνει. Τι θεωρείτε εσείς σημαντικό, ότι από όλα αυτά πρέπει να δώσουμε? Η φυματίωση στις μέρες μας, τουλάχιστον στον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος είναι ένας πληθυσμός δυτικού τύπου, ζει από ένα επίπεδο και πάνω, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον, είναι πολύ σπάνια να υπάρχει. Γι' αυτό και δεν τη βάζουμε μέσα στις πρώτες διαγνώσεις. Ναι. Εάν όμως αφορά ένα νέο άνθρωπο, και θέλω να το τονίσω αυτό, ένα νέο άνθρωπο ο οποίος κάνει αιμόφυρτα πτύελα, υπάρχει ένας καλοήθης όγκος των πνευμόνων, καλοήθης δεν είναι πάντα καλοήθης, αλλά εντάσσεται γι' αυτό στις κατηγορίες του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά υπάρχει αυτό το λέμε καρκινοειδή όγκο, καρκινοειδές. Ναι. Αυτός ο καρκινοειδής όγκος μπορεί σε νέους ανθρώπους 25-30 ετών να κάνει αιμόφυρτα πτύελα κατά περιόδους και θα πρέπει να αναζητηθεί. Ναι. Αλλιώς, αν είναι από πληθυσμούς μεταναστών, τότε πραγματικά θα έμπαινε μέσα και η φυματίωση. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες υχρωτισμού,
δεν έχουν συνθήκες υγιεινής που έχει ο ελληνικός πληθυσμός και είναι και ταλαιπωρημένοι από όλα όλες αυτές τις... Ναι. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας, γιατί εντάξει, αξίζει να τα συζητάμε όλα αυτά. Υπάρχουν τα εμβόλια, υπάρχουν όλοι οι τρόποι αντιμετώπισης. Η πρόληψη σίγουρα λείπει, γιατί και σε όλες τις δομές στις οποίες παρατηρούμε το διάστημα αυτό, είτε αφορά άτομα που έχουν έρθει και κατοικούν στις δομές, σίγουρα πρέπει να γίνεται και σωστός έλεγχος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μένουν μόνο εκεί, βγαίνουν και έξω και πρέπει να είναι και καλά στην υγεία τους. Και πρέπει να έχουν και πολύ καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ας το λέμε και αυτό. Μέσα σε όλα χρειάζονται να υπάρχουν και αυτά η πρόβλεψη για να είμαστε όλοι καλά και όλοι υγιείς, γιατρέ. Να μιλήσουμε λίγο για το βρόχο... μου το είπατε διαφορετικά. Βροχογενές καρκίνωμα. Βροχογενές καρκίνωμα, καρκίνωμα, τα συμπτώματα, θεραπεία και λίγο την πρόγνωση. Γιατί μιλήσαμε για όλα τα χειρουργία, ναι. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για αυτό το οποίο πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσουμε τον όρο. Ναι. Ο βροχογενής καρκίνος ή καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο... Ναι. Περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία νεοπλασμάτων, έτσι. Αλλά η πιο βασική διάκριση, όπως είπαμε πριν, είναι το μικροκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο ναι. παίρνει χημειοθεραπεία και είναι, έχει το εξής εντυπωσιακό, ότι ενώ με τη θεραπεία που παίρνει καταρχήν εξαφανίζεται, ναι. μόλις διακοπεί η θεραπεία, πολύ γρήγορα υποτροπιάζει και δημιουργεί ξανά τεράστια προβλήματα και μέσα στα 2 χρόνια σχεδόν όλοι οι ασθενείς θα υποτροπιάσουν το 90% και πάνω. Το άλλο, το μη μικροκυταρικό καρκίνωμα, έχει και αυτό μια πλειάδα συμπτωμάτων. Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι ο βήχας. Υπάρχει ναι. ένας βήχας, υπάρχει μια αλλαγή στη χρειά του βήχα, υπάρχει τα αιμόφρυτα πτήλα, είναι πίσω στη σειρά 4ο σύμπτωμα, υπάρχει μια κόπωση. Ναι. Και υπάρχει και ένα θωρακικό πόνος στο θώρακα, ο οποίος ναι. μπορεί να είναι και άτυπος. Αλλά σήμερα, ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι σε αυτούς που επιμένουν να καπνίζουν χρειάζεται να μπουν σε πρωτόκολλα παρακολούθησης για ανακάλυψη του όγκου όταν είναι μικρός όταν στην είναι άκρη. Αρχικό το στάδιο, αυτό που αναπτύσσεται στην άκρη του πνεύμονα, ναι. πέραν του κέντρου εδώ, εκεί λοιπόν αναπτύσσεται χωρίς κανένα σύμπτωμα. Μάλιστα. Και αυτό έχει γίνει από τότε που τα τσιγάρα, από σκληρά τσιγάρα με υψηλή νικοτίνη και πίσα, γίνανε light. Λόγω των φίλτρων, γιατρέ. Λόγω του ότι κάποιος που καπνίζει θέλει να πάρει μια συγκεκριμένη δόση νικοτίνης καπνίζοντας. Ναι. Και ενώ με ένα από τα κλασικά αυτά καπνίσματα τσιγάρα, ναι. με μικρή ρουφιξιά, να το πω, πώς να το πω, καπνού, έπαιρνε την απαιτούμενη ηλίκη και κάλυπτο. Ναι. Τώρα, επειδή αυτά είναι light, ρουφάει πάρα πολύ και ρουφάει βαθιά. Και έτσι ο καπνός πηγαίνει και στην άκρη του πνεύμονα. Αυτή είναι μια εξήγηση που δίνεται. Και έτσι οι όγκοι φύγανε από το, ναι. από το κέντρο που ήταν και πήγανε στην άκρη. Αλλά εκεί δεν δίνει συμπτώματα. Και ναι. αυτό είναι το κακό. Και μπορεί δηλαδή να εκδηλωθεί ο όγκος του πνεύμονα με μια εγκεφαλική μετάσταση και να εμφανιστεί στο νοσοκομείο σε ένα πρόβλημα τελικά, του νευρολόγου. Μάλιστα. Ή να κάνει άλλες μεταστάσεις, ναι. ενώ είναι πολύ μικρός ο όγκος. Ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αυτοί οι οποίοι επιμένουν να καπνίζουν να παρακολουθούνται τουλάχιστον έτσι και να ώστε... να το σκέφτουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί βάζουμε στη μέση και άλλα πράγματα. Και τώρα θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε όσον αφορά τις αιτίες, όπως μας είπατε εσείς καταρχήν το κάπνισμα. Εμείς θα πούμε και κάποια άλλα, τα οποία μπορεί να τα γνωρίζει ο κόσμος, μπορεί να μην τα γνωρίζει, γιατρέ. Είναι η έκθεση με ραδόνιο στο σπίτι. Το ραδόνιο τι είναι λοιπόν? Το ραδόνιο, ας πούμε εδώ, ότι είναι μια φυσική πηγή ακτινοβολίας, το οποίο προέρχεται από τη φυσική διάσπαση του ραδίου που υπάρχει στο έδαφος και στα πετρώματα της γης. Είναι ένα άχρωμα, άοσμο και άγευστο αέριο, που ως ιδανικό αέριο είναι χημικά αδρανές. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που σας διάβασα τώρα και βλέπουμε και τα σπίτια, κυρίως τα χαμηλά σπίτια είναι αυτά, γιατί έρχεται από το υπέδαφος αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εσείς το γνωρίζετε, γιατρέ, αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα σε κάποια άλλη εκπομπή ένας πολύ εξειδικευμένος θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ας προχωρήσουμε λίγο την κάρτα. Εδώ βλέπουμε κάποιες περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη συσσόρευση ραδονίου στην Ελλάδα και ας το προσέξουν λίγο αυτό. Νομός και χωριά είναι πολύ ανεπτυγμένη η συσσόρευση του ραδονίου σε κάποια μέρη,
του νομού Θεσπρωτείας, ας πούμε, και κατεβαίνοντας είναι στα λιγότερο. Βλέπουμε εδώ, είναι μία κάρτα η οποία ψάξαμε και τη βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η δική σας η συνεισφορά, όσο μπορούμε να πούμε, στη διάγνωση. Εδώ θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για κάποια πράγματα της διάγνωσης. Σίγουρα είπαμε ότι η μόλυνση του αέρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης η έκθεση σε επαγγελματικούς πνευμονικούς καρκινογόνους παράγοντες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποια επαγγέλματα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα γιατρέ και πρέπει να τηρούν και κάποιους κανόνες και κάποια πρωτόκολλα. Ας συζητήσουμε λίγο αυτό για να προχωρήσουμε μετά. Υπάρχουν βασικά 4 πολύ σημαντικοί προδιαθεστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα. Το ένα, το είπαμε ευθύς εξ αρχής, είναι το κάπνισμα, είναι το 90%. Ναι. Από εκεί και πέρα, η έκθεση στο ραδόνιο είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει αυτός ο οποίος ζει πάνω από την περιοχή που είναι πλούσια. Στο αέριο αυτό, είναι, ναι. Και επειδή είναι προϊόν διάσπασης, ναι, και το οποίο αυτό δεν μπορείς ούτε να το μυρίσεις, ούτε να το ανιχνεύσεις με κάποιο τρόπο, παρά μόνο να το μετρήσεις. Όχι, να εσύ το μετρήσουν, σαν άνθρωπος δεν ξέρεις ότι εκτίθεσαι. Δεν φαίνεται καθόλου, δεν ξέρει ο κόσμος. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ο καπνός από τα κάρβουνα, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ο καπνός από τα κάρβουνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Υπάρχει επαγγελματική έκθεση που είναι στο νίκελ, σε διάφορες, κυρίως εκεί που δουλεύουν οι άνθρωποι, που κάνουν επινυγιαλώσεις ή σε διάφορες βιομηχανίες, με κάδμια, με. Αυτοί εκτίθενται επαγγελματικά, και βεβαίως ο αμίαντος, ο οποίος έχει καταργηθεί, αλλά έχει και αυτός υπάρχει, ας πούμε, ακόμη σε κάποιες κατασκευές. Επομένως, είναι επαγγελματική έκθεση, είναι το κάπνισμα, είναι η έκθεση στο ραδόνιο και είναι και χημικά, κάποιοι οικογενείς παράγοντες, και βεβαίως είναι και αυτός που καπνίζει παθητικά, είναι το παθητικό κάπνισμα. Ναι. Αλλά το 90% είναι, και συνήθως υπάρχει και συνδυασμός παραγόντων. Συνήθως υπάρχει συνδυασμός, δηλαδή είναι το κάπνισμα μαζί με επάγγελμα που έχει να κάνει με κάρβουνα ή με επαγγελματική έκθεση σε βιομηχανικές ουσίες. Επομένως, συνδυασμός παραγόντων αναπτύσσει καρκίνο του πνεύμονα. Πιστεύω όμως ότι το κλειδί που ξεκλειδώνει αυτό το πράγμα είναι το κάπνισμα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας, όπως πρέπει να προσέχουμε και κάποια χημικά προϊόντα. Εγώ δεν θα μελούσα να έλεγα, δεν ξέρω αν εσείς θα μου το βγάλετε λάθος αυτό, όσον αφορά τα ρινίσματα του ξύλου, γενικά στο αναπνευστικό σύστημα, όταν μπαίνει στους πνεύμονες, αυτή η πούδρα του ξύλου πολλές φορές δημιουργεί και αυτή πάρα πολλά προβλήματα, όπως και κάποια χημικά, ίσως και κάποια, να αρχίσουμε να αποφεύγουμε και κάποια χημικά απορρυπαντικά στο σπίτι για την καθαριότητα, γιατί και η εισπνοή κάποιων προϊόντων, και αυτή εκτός από το άσμα, εκτός από όλα αυτά, μπορεί να επιφέρει και μόνιμες βλάβες αν χρησιμοποιούνται συστηματικά. Βεβαίως. Κάθε τι ερεθιστικό το οποίο μπαίνει στο αναπνευστικό σύστημα μπορεί να κάνει πάρα πολλά προβλήματα. Το να φοράει κάποιος μάσκα στην ώρα εργασίας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει πλέον, και καλό θα είναι να υιοθετήσουμε κάποιες συνήθειες, γιατί όσον αφορά την προστασία του αναπνευστικού μας συστήματος, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε χώρους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και όταν γίνονται και εργασίες. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να συνεχίσουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και για εσάς, να μιλήσουμε για κάποια συνέδρια που ετοιμάζονται, και κατά προτίμηση θα δούμε για τρίτη κάρτα που έχει έρθει όσον αφορά την αφίσα, δηλαδή από το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, και θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά έτσι να ανοίξουμε εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή την ενημέρωση προς το κοινό, είτε αφορά τους απλούς τηλεθεατές είτε αφορά το ιατρικό κοινό. Τι έχετε να μας πείτε? Το συνέδριο της εταιρείας, στην οποία είμαι πρόεδρος αυτά τα 2 χρόνια, θα γίνει, είναι μια πανελλήνια εταιρεία, είναι μια εταιρεία κορμού, δηλαδή είναι μια από τις εταιρείες οι οποίες αναγνωρίζονται από το Υπουργείο σαν εταιρείες επιστημονικές, τις οποίες συμβουλεύεται για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Και το συνέδριό μας γίνεται κάθε 2 χρόνια. Ναι. Γίνεται να αλλάξει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πουθενά αλλού.
Φέτος λοιπόν η πόλη μας φιλοξενεί αυτό το συνέδριο. Έχουμε ορίσει ως συνεδριακό χώρο το ξενοδοχείο Hyatt με τους εξαίρετους συνεδριακούς χώρους που έχει. Διαθέτει, ναι. Και θα συζητήσουμε, δεν ξέρω αν φάνηκε στην αφίσα, ο τίτλος είναι, τον έχω το καθιερωμένο, εγώ, το μοντέρνο και το πρωτοποριακό συνυπάρχουν. Ακριβώς αυτό, ότι ναι, στη σύγχρονη ιατρική υπάρχουν όλα αυτά και πρέπει να είμαστε γνώστες και των τριών και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πολύ καλά και τα τρία. Τόσο το κλασικό, εν προκειμένου μια θωρακοτομή. Όπως είπαμε και στην εκπομπή μας. Τόσο το θωρακοσκοπικό, το οποίο είναι το μοντέρνο, αλλά ναι, είναι πράξη, όπως είναι καθημερινή πράξη είναι η θωρακοσκόπηση και αυτόν το χρησιμοποιούμε. Ναι. Ένα λάξ. Όποτε είναι η περίπτωση για θωρακοτομή, όποτε είναι η περίπτωση για θωρακοσκόπηση, να μην είμαστε και βεβαίως πρωτοποριακό θεωρείται το ρομπότ και αυτό έχει τις ενδείξεις του. Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Όλα αυτά μαζί όμως συνυπάρχουν στην καθημερινή πρακτική και δεν υπάρχει ένα το οποίο έχει αντικαταστήσει τα άλλα δύο ή το οποίο υπερκαλύπτει. Mm-hmm. Όλα μαζί πρέπει να χρησιμοποιούνται και μάλιστα στην εποχή της πλήρους εξατομίκευσης ο κάθε ασθενής χρειάζεται τη δικιά του προσπέλαση. Ακριβώς, ναι, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στο συνέδριο. Το συνέδριο θα είναι και από Έλληνες, θα συμπεριλαμβάνει και επιστήμονες από το εξωτερικό. Το συνέδριο, εμείς σαν χώρα, όπως ναι, ξέρετε, πάσχουμε πάρα πολύ από την φυγή των ανθρώπων στο εξωτερικό. Επομένως έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά, ναι, επιστημόνων χειρουργών θώρακος και καρδιάς, οι οποίοι τα κάνανε ειδικότητα εδώ, είτε φύγαν πριν την ειδικότητα και πήγαν στο εξωτερικό να κάνουν εκεί και επομένως αυτοί οι άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι και τους καλούμε και έρχονται και βεβαίως και αυτοί θέλουν να έρθουν στα συνέδρια της εταιρείας και υπάρχει μία έτσι μίξη των ανθρώπων. Το πρόβλημά μας λοιπόν, για να το πω και αυτό με την ειδικότητα και με όλες σχεδόν τις ειδικότητες, είναι ότι μετά από εμάς που είμαστε ας πούμε 45-50+, έτσι, υπάρχει ένα κενό. Μάλιστα. Αυτό το κενό είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, ναι, και πρέπει σιγά σιγά ή να τους ξαναγυρίσουμε πίσω ή αλλιώς πρέπει να τους αντικαταστήσουμε με κάτι, γιατί δεν θα υπάρχει λογική συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά οι Έλληνες αυτοί του εξωτερικού σε μεγάλο ποσοστό θα επιστρέψουν εδώ στην πατρίδα για να αναλάβουν τη συνέχεια. Και τα καθήκοντά τους σίγουρα. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι είναι η 13η Επιστημονική Μερίδα Ειδικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Επίσης είναι το 3ο Νοσηλευτικό Συμπόσιο Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιάς. Όπως είπαμε και θα επαναλάβουμε τον τίτλο, το καθιερωμένο, το μοντέρνο και το πρωτοποριακό συνυπάρχουν και όλα αυτά γίνονται με τη συνεργασία από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Πανελληνίου Συλλόγου Ειδικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας και της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Εγώ εύχομαι το συνέδριο να πάει πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρο εφόσον βρίσκεστε κι εσείς που είστε στο κέντρο της οργάνωσης, κύριε καθηγητά. Δεν έχω παρά να ευχηθώ ότι όλα αυτά που γίνονται, τα συνέδρια και οι μερίδες, έχουν ένα στόχο και σκοπό να κάνουν καλύτερο το επιστημονικό κοινό της ιατρικής και πολύ στοχευμένο είναι. Αφήνω τον τελευταίο λόγο σε εσάς να πείτε ό,τι θέλετε στους τηλεθεατές όσον αφορά ή στους γιατρούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, πάνω στο συνέδριο, πάνω σε ό,τι νομίζετε εσείς ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Εμείς σαν εταιρεία, κυρία Πατικάκη, δηλαδή εγώ που είμαι ο πρόεδρος συνεδρίου, ναι, σε συνεργασία με εξαιρετικούς γιατρούς της πόλης μας, διευθυντές μεγάλων κλινικών όπως του Πανικολάου, με ανθρώπους στην Αθήνα που έχουμε την ίδια ειδικότητα, που φροντίζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε ένα συνέδριο τέτοιο το οποίο να δώσει τις τελευταίες εξελίξεις στην ειδικότητά μας, να γίνουν αποδεκτές, θα προσπαθήσουμε και επίσης να πείσουμε ότι όλα μαζί πρέπει να υπάρχουν και όλα μαζί θα πρέπει να, τέλος, αν θέλετε να δώσουμε και ένα τελικό μήνυμα, ναι, όχι κάπνισμα. Όχι κάπνισμα. Και όσοι καπνίζουν να το διακόψουν. Ας το διακόψουν.
Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, για τη σημερινή σας αυτή συνεισφορά στην τόσο ωραία εκπομπή που είχαμε και δώσαμε στους τηλεθεατές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνα. Κύριε Φορούλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για τη σημερινή αυτή συζήτηση που είχαμε. Φίλοι μου, και εσείς σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή με το δικό σας τρόπο. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εγώ και οι συνεργάτες μου σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί σας. Γεια σας. Ο καρκίνος δεν μπορεί να με σταματήσει. Θα συνεχίσω να ονειρεύομαι. Το πάλεψα και νίκησα. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Μας χρειάζονται. Μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε τα ίδια και τις οικογένειές τους. Για να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους το δικαίωμα στη ζωή. Γιατί ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Γίνε και εσύ κρίκος της δικής μας αλυσίδας. Ο αγώνας της Λάμψης για τα παιδιά με κακοήθη νοσήματα είναι καθημερινός. Ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε το έργο της Λάμψης. Όλοι εμείς, όλοι μαζί, ενωμένοι. Ελάτε να στηρίξουμε τη Λάμψη και να πολεμήσουμε μαζί τον παιδικό καρκίνο για να λάμψει ξανά η ζωή των παιδιών μας.